Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και από μένα. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεται κάποιος στο Βερολίνο και ψάχνει για μαριχουάνα. Πού θα πάει? Και την αστυνομία να ρωτήσει, στο Görlitzer Park θα τον στείλει. Ένα άσχημο, φαλακρό πάρκο που πίσω από τα λιγοστά του δέντρα κρύβονται οι επίδοξοι μικροντίλερ. Δεν γνωρίζω πόσο επικίνδυνοι είναι. Ξέρω όμως ότι προς τιμήν τους στήθηκε πρόσφατα εκεί ένα τρίμετρο άγαλμα. Ένας Αφρικανός ντίλερ εν ώρα εργασίας. Το σκεπτικό είναι πως αδίκως έχουν στοχοποιηθεί. Πως και αυτοί οι δικαιώματα έχουν, καθώς επιτελούν ένα ρυψοκίνδυνο επάγγελμα για να προσφέρουν σ' όσους έχουν ανάγκη τις απαραίτητες ουσίες. Οχα, τόσο προχώ δηλαδή οι Βερολινέζοι. Περίπου, όχι ακριβώς. Το άγαλμα πράγματι στήθηκε εκεί, μπρούντζινο μάλιστα. Για δύο μέρες όμως μόνο, ίσα για να μας τραβήξει την προσοχή. Στην ουσία ήταν μια δήλωση διαμαρτυρίας ομάδας καλλιτεχνών ενάντια στην κατάληψη που είχε κάνει προηγουμένως η Πεγκίντα Μονάχου, διαμαρτυρόμενη για την ανομία που επικρατεί στην πρωτεύουσα. 4 οι οπαδοί της Πεγκίντα, 140 οι αστυνομικοί που τους φύλαγαν. Αμάν, τι είναι αυτή η Πεγκίντα ρε παιδιά? Πατριώτησε Ευρωπαία gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ακροδεξιοί, ρατσιστές, παραβατικοί, επικίνδυνοι, αψηφούν τη δημοκρατία και απεχθάνονται τους ξένους. Κοινώς, εχθροί μας. Ξένοι δεν είμαστε κι εμείς? Φίλες και φίλοι ακροατές, σας διακόπτω και πάλι. Η Πεγκίντα πρωτοεμφανίστηκε το 2014 ως μια κλειστή ομάδα στο Facebook. Ιδρυτής της τότε ήταν ένα καλόπεδο από τη Δρέσδη, 16 φορές καταδικαστής για διαρρήξεις, πρόσθετα δε για εμπόριο κοκαίνης, σωματικές βλάβες, υποκίνηση σε βία κτλ. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο κατορθώνει να μαζέψει 200.000 ανεγκέφαλα like. Διοργανώνει τακτικά διαδηλώσεις έκφρασης μίσους και ξενοφοβίας στη Δρέσδη. Αρχικά παίρνουν μέρος το πολύ 300 άτομα, καταλήγουν όμως σταδιακά να φτάνουν τους 20.000. Η ακροδεξιά αναβιώνει από τότε σε τέτοιο βαθμό στη Δρέσδη που το Δημοτικό της Συμβούλιο κηρύσσει συμβολικά την πόλη προ λίγων ημερών σε κατάσταση ανάγκης. Από τους ναζιστές. Nazi Notstand το ονομάζει για να μας ταρακουνήσει. Και σωστά κάνει, μας προειδοποιεί. Με τις εξαρτησιογόνες ουσίες όμως ξεκίνησα. Ας συνεχίσω και με αυτές. Ξέρετε ποια προτιμώ εγώ? Έλα η Schwaben, μην κρύβεστε. Κανείς από το Augsburg ή κάπου εκεί γύρω? Τίποτα. Άντε καλά, θα το μαρτυρήσω. Το LSD. Τα αρχικά του Linsen Zeuthen Wörschle Deichware που λένε εκεί κάτω. Χυλωμένες φακές με μπόλικο ξύδι, τραγανό μακρύ λουκάνικο τύπου Wiener και Deichware, Deichwaren, ζυμαρικά. Σπέτσλε δηλαδή, τι άλλο? Αυτό κι αν είναι εξάρτηση, τι να τα κάνεις τ' άλλα? Καλή όρεξη φίλη μου και προσοχή στην υπερδοσολογία. Όσπρια είναι, αέρια φέρνουν, μη μας κακοχαρακτηρίσουν.